κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας. Για 8 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Στο θέμα που συζητούμε σήμερα πρέπει να απαντήσουμε σε 3 ερωτήματα. Έγινε σκάνδαλο με την ιστορία των δομημένων ομολόγων? Το πρώτο ερώτημα. Αυτή το σκάνδαλο έφυγε συγκεκριμένες τάξεις και ομάδες του πληθυσμού? Και τρίτο ερώτημα. Είχε πολιτική στήριξη και πολιτική κατεύθυνση ώστε να πρέπει να γίνει εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει τις τυχόν πολιτικές ευθύνες? Απαντούμε ευθέως και στα 3 ερωτήματα. Ναι, υπήρξε σκάνδαλο. Τι ήταν το σκάνδαλο αυτό? Το κράτος εξέδωσε ένα δομημένο ομόλογο. Το δομημένο ομόλογο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι και ομόλογο τζόγος. Δεν έχει καμία σχέση με τα συνήθη ομόλογα, με αυτά τα οποία έχουν εγγυημένη απόδοση. Είναι ένα ομόλογο τζόγου. Είναι συνδεδεμένο με διάφορα γεγονότα και κινήσεις χρηματιστηρίων, πιθανά και διεθνών, από τους οποίους εξαρτάται και το επιτόκιό του. Μπορεί δεν να φτάσει μέχρι και σε απώλεια ενός μέρους του κεφαλαίου. Το κράτος λοιπόν εκδίδει ένα δομημένο ομόλογο, χωρίς να ενημερώσει όσο οφείλει με βάση τον νόμο τους επενδυτές για τους όρους και τις προϋποθέσεις του και τις αποδόσεις του, και το κάνει προφανώς για να καλύψει τα ελλείμματα τα οποία υπήρχαν εκείνη την εποχή κάτω από την πίεση της περιβόητης απογραφής του κυρίου Λογοσκούφη και των επερχόμενων εκλογών. Το ομόλογο αυτό δίδεται με κατώτερη της ονομαστικής του τιμής σε διάφορους χρηματιστηριακές εταιρείες και κύκλους του Λονδίνου, πολλοί εκ των οποίων μεσολαβητές ήταν γνωστοί της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, και εν συνεχεία η JP Morgan αλλά και οι μεσολαβητές πολλούν εκ του ασφαλούς το ομόλογο αυτό στα ασφαλιστικά ταμεία, παίρνοντας το 100% της αξίας και κερδίζοντας σημαντικό αριθμό εκατομμυρίων ευρώ ως προμήθεια. Φυσικά, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο κύκλος δεν είναι τυχαίος, ότι αυτός ο κύκλος δεν γίνεται τυχαία, ότι αυτή η προμήθεια δεν εισπράττει τυχαία. Και εμφανίζονται τα ασφαλιστικά ταμεία, 13 ασφαλιστικά ταμεία, ως εκ θαύματος, το ίδιο χρονικό διάστημα, να αποφασίζουν όλα μαζί ότι θα αγοράσουν αυτά τα ομόλογα τζόγου, σπάζοντας και μερικές φορές ομόλογα με τις δικές τους εγγυημένες αποδόσεις. Είναι σαφές ότι έχει στηθεί μια ολόκληρη παράσταση, ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο από το οποίο κάποιοι κερδίζουν και τα ασφαλιστικά ταμεία χάνουν. Κερδίζει το κράτος το οποίο εκδίδει το δομημένο ομόλογο για να κάνει τη δουλειά του. Κερδίζουν η JP Morgan και οι πάσης φύσεως χρηματιστηριακές και μεσολαβητές της ιδίας παρέας. Ποιος χάνει? Τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία με μαγικό τρόπο, αγαπητοί συνάδελφοι, συντονίζονται προκειμένου να κάνουν χρήση αυτού του προϊόντος. Στο δεύτερο ερώτημα. Είναι απαράδεκτη αυτή η πράξη, βεβαίως. Διότι θίγει μισθωτούς και συνταξιούχους. Διότι θίγει ασφαλιστικά ταμεία. Και απορώ με μερικούς συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας που έρχονται εδώ να μας πούν ότι φέρνουμε τη σχετική πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή των Ομολόγων την ίδια ώρα, λέει, που φέρνουμε το ασφαλιστικό. Μα πώς έφτασε το ασφαλιστικό σε αυτά τα διέξοδα? Έπαιξαν ή δεν έπαιξαν ρόλο τα δομημένα ομόλογα και το θέμα των δομημένων ομολόγων στα προβλήματα των ασφαλιστικών ταμείων? Έπαιξαν ή δεν έπαιξαν ρόλο λάθος πολιτικές, λάθος επιλογές ή συνειδητά δόλιες επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα που σχετίζονται με τα διέξοδα του ασφαλιστικού συστήματος? Λοιπόν, όχι μόνο άσχετο δεν είναι, απολύτως σχετικό είναι. Και τρίτον και κυριότερον, υπήρξε πολιτική στήριξη αυτήν την ιστορία. Αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση, αυτό το σκάνδαλο, διότι όλοι ομιλούμε για σκάνδαλο σε τελική ανάλυση, είναι σαφές ότι είχε πολιτικά υπεύθυνους. Γιατί? Διότι πρώτον υπάρχει μεθόδευση του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών κατευθύνει αυτή την ιστορία. Δεν ενημερώνει όσο οφείλει, ξέρει που δίνει τα δομημένα ομόλογα, ξέρει ότι θα υπάρχουν οι προμήθειες και βεβαίως πιθανά γνωρίζει ότι θα καταλήξουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει δεύτερο μέρος της κυβέρνησης το οποίο εμφανίζεται να συνεργεί σε αυτήν την ιστορία, τουλάχιστον από τους πρώτους ενδείξεις. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι δυνατόν να συντονιστούν 13 ασφαλιστικά ταμεία χωρίς να ενημερώσουν? Είναι δυνατόν να συντονιστούν 13 διοικητές ασφαλιστικών ταμείων χωρίς να αναφέρουν στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα και τον αρμόδιο Υπουργό? Είναι σαφές, είναι κοινό μυστικό ότι είχαν εντολή. Πολλοί εξ αυτών των διοικητών το λέγανε δεξιά-αριστερά.
Πώς νομίζετε ότι εξασφαλίστηκαν οι πλειοψηφίες στα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων? Έχω εντολή από πάνω, έλεγαν ορισμένοι από αυτούς. Πιθανά κάποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να θεωρούσαν καλή αυτή την επένδυση. Είναι καλή μια επένδυση σε ένα ασφαλιστικό ταμείο το οποίο σχετίζεται με τυχαία γεγονότα ή με παρεμβάσεις οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν από το ασφαλιστικό ταμείο, ιδιαίτερα όταν σπάς ομόλογα σταθερής απόδοσης, και συντονίζονται όλοι αυτοί χωρίς εντολή να κάνουν μια τέτοια πράξη? Είναι σαφές ότι τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και το Υπουργείο Εργασίας είχαν ευθύνη στο σχεδιασμό αυτής της υπόθεσης και στην εκτέλεσή της. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Τι έγινε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης? Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης υπήρξε συγκάλυψη. Και η συγκάλυψη αυτή έχει να κάνει, για παράδειγμα, με δύο γεγονότα. Το πρώτο γεγονός σχετίζεται με την άρνηση από την τότε κυβέρνηση, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, ερωτήσεις και πιέσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, να δώσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία τις συμβάσεις όλων των δομημένων ομολόγων στη Βουλή. Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία είχε επιληφθεί τότε της υπόθεσης. Αρνεί το πεισματικά ο κύριος Αλογοσκούφης να συνενέσει σε αυτό το αίτημα. Και όλοι γνωρίζουμε, όταν ο κύριος Ζορμπάς για την Επιτροπή για την αντιμετώπιση του μαύρου χρήματος ασχολήθη με την υπόθεση, τι έγινε τότε σε αυτή την ιστορία. Εκεί λοιπόν αποδεικνύονται και οι συγκεκριμένες προσπάθειες συγκάλυψης, τις οποίες έκανε η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να αποποιηθεί τις ευθύνες, να τα ρίξει όλα πάνω σε κάποιες χρηματιστηριακές, να πει ότι δεν φταίμε εμείς δεν ξέραμε τίποτα, εμείς δεν κάναμε τίποτα δήθεν για όλα αυτά η χρηματιστηριακή εταιρεία, ο εκλεκτός δηλαδή των συγκεκριμένων Υπουργείων Οικονομίας και Εργασίας. Σε τελική ανάλυση, εμείς δεν θέλουμε να ενοχοποιήσουμε όλη τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να βρούμε την αλήθεια. Εμείς θέλουμε να μάθει ο ελληνικός λαός τι έγινε στη συγκεκριμένη υπόθεση. Εμείς θέλουμε να μάθει ο ελληνικός λαός πού πήγαν αυτές οι προμήθειες. Εμείς θέλουμε να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι κατήφθηναν αυτές τις απαράδεκτες επιλογές. Και βεβαίως, όχι απλά να το μάθει, αλλά και να τιμωρηθούν οι προσωπικά υπεύθυνοι. Εκείνοι που θα βρεθούν να εμπλέκονται, και θα αποδειχθεί αυτό σε αυτή την ιστορία. Αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να ερευνήσει τις άλλες υποθέσεις στις οποίες ο αγαπητός συνάδελφος εισηγητής της αναφέρθηκε, είναι δικαίωμά της. Εξάλλου γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το ίδιο κάνει πρόταση για εξεταστική επιτροπή για το χρηματιστήριο. Δεν φοβούμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και είμαστε έτοιμοι και αυτό με τη σειρά του να το ερευνήσουμε όπως και τις άλλες υποθέσεις. Αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να ερευνήσει άλλες ιστορίες ομολόγων που δεν είναι δομημένα, επίσης δικαίωμά της. Έχει την απαραίτητη πλειοψηφία να μαζέψει υπογραφές και να φέρει τη σχετική συζήτηση στη Βουλή. Εμείς δεν θα αρνηθούμε τη διαφάνεια και δεν θα αρνηθούμε την έρευνα της αλήθειας. Όμως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτούμε συγκάλυψη. Τα ασφαλιστικά ταμεία από αυτή την ιστορία χρησιμοποιήθηκαν με βίαιο και βάναυσο τρόπο σε ένα παιχνίδι. Κάποιοι κέρδισαν, κάποιοι βάλαν χρήματα στην τσέπη, κάποιοι κατήφθηναν πολιτικά αυτή την ιστορία. Και φυσικά πρέπει να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή, όπως έχουμε δεσμευτεί, προκειμένου ο ελληνικός λαός να μάθει την αλήθεια και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Γι' αυτό και εισηγούμαστε και ελπίζουμε ότι όλη η Βουλή θα ψηφίσει τη σύσταση αυτής της εξεταστικής επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ.